Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε απλώς αυτό το κονσένσους δείχνει ότι έχουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες. Προφανώς η έγκριση, επειδή αναμένεται, επειδή είπες Κώστα Γευτόπουλε ότι αδικείς λίγο το FDA. Το FDA έχει κάποια κριτήρια. Σου λέει, άμα με τρεις μελέτες μου δείξεις αποτελέσματα τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά που κυκλοφορούν με διαφορετικό μηχανισμό, θα πάρεις. Συγγνώμη, λίγο... Το FDA, η ιστορία έχει αποδείξει ότι έχει πολύ ελαστικά κριτήρια. Πολύ ελαστικά κριτήρια. Σκεφτείτε τι έχει γίνει με COX-2 αναστολής κατά καιρούς που έχουν πάρει άδεια και έχουν αποσυρθεί. Σκεφτείτε με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν παίζω τον δύσπιστο, αλλά θεωρώ ότι σε μια εποχή που πέρα από το evidence-based medicine νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και για τον ασθενή συγκεκριμένα, η ευκολία με την οποία μια καινούρια συσταγωγικά μόδα περνάει ως state of the art, ας πούμε, θεραπεία, μη φτάσουμε αύριο στο συγκεκριμένο θέμα να θεωρούμε ότι με μονοθεραπεία PD5 έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και της υπερπλασίας και των λάτς. Με αυτήν την έννοια, έτσι. Κώστα, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο θέμα. Γιατί τώρα στις μέρες μας είναι και όλη η ιστορία με τα γενώσιμα και τα λοιπά, που κανένας δεν λέει την αλήθεια, όλοι κρύβουνε. Έτσι, όλοι κρύβουνε, γιατί το θέμα δεν είναι ότι γενώσιμα. Το θέμα είναι ότι... Ποια γενώσιμα. Το πρόβλημα είναι αλλού. Ότι δεν μπορεί να κλείσει ένας ολόκληρος επιχειρηματικός κύκλος από την Αμερική και το σέβεται μετά όλος ο κόσμος, που παράγει τα γενώσιμα. Γιατί μπορούσε στην εταιρεία να έλεγε με το 5% της τιμής του πρωτοτύπου θα είσαι υποχρεωμένος άμα θες να βγάλεις ένα τέτοιο. Ήταν η πρόταση του editor του New England Journal of Medicine εδώ και 10 χρόνια, το οποίο ήταν και πρόταση του FDA, το οποίο απορρίφθηκε στη Γερουσία, την Αμερικάνικη, το ξέρουμε. Γιατί είπαν ότι δεν μπορεί, είναι ένας τεράστιος κύκλος επιχειρηματικός. Να μειώνεται κάθε χρόνο σταδιακά η τιμή του φαρμάκου και να σταδιοποιείται στο 10 ή στο 5% ανάλογα με το κόστος του. Αυτή ήταν η πρόταση με δημοσιευμένο άρθρο του editor του New England Journal of Medicine, το οποίο είχε γίνει δεκτό από το FDA. Και όταν πήγε στη Γερουσία, το δέχτηκαν και η φαρμακοβιομηχανία, και όταν πήγε στη Γερουσία, είπαν όχι, γιατί είναι ένας κύκλος εργασίας. Και δεν κλείνουμε κύκλους εργασίας και δεν μας ενδιαφέρει. Και όλοι μιλάνε για την δυναστική ουσία όπως μιλάει τώρα ο ΕΟΦ, και κανένας δεν μας μιλάει για την ιστορία έκδοχο. Σαν να είναι το κοινό αλεύρι που βάζουμε για να κάνουμε το ψωμί. Όπου ξέρουμε ότι περισσότερο αλλεργικές αντιδράσεις κάνουν τα έκδοχα παρά οι δραστικές ουσίες. Είναι βασική αρχή της φαρμακοβιομηχανίας. Αλλά δεν λέει κανένας την αλήθεια. Και ακούω δυστυχώς και από τους γιατρούς και από τους φαρμακοποιούς να λένε άλλο αντί άλλο. Έχουν μπει σε έναν εκτός. Απλώς είναι αυτά τα πράγματα, αυτά είναι. Αυτό είναι το παιχνίδι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να τα αλλάξουμε. Και εκεί θα πάμε για όμως οικονομικούς καθαρά λόγους. Επιχειρηματικούς λόγους και όχι οικονομικούς για να κάνουμε βελτιώσεις στην οικονομία μας. Παρακαλώ, στο μικρό. Μια ερώτηση να κάνω. Συναφή με την τελευταία παρατήρηση. Εφόσον θα συμπεριληφθεί στο consensus η τελευταία εργασία του Μαΐου, θα αλλάξει κάτι στις συστάσεις που είδαμε μόλις τώρα ή θα συμπληρωθεί κάτι? Όχι. Αφού πλέον μιλάμε για ένα φάρμακο που μειώνει και το υπολοιπόμενο, βελτιώνει τη ρουρομετρία... Όχι. Με μία μελέτη δεν αλλάζεις το πρόσημα. Έτσι όπως ξέρεις. Δεν αλλάζει το πρόσημα. Η μελέτη ήδη έχει πει μέσα, αλλά δεν αλλάζει το level of evidence και το recommendation. Προφανώς όχι. Προκαλεί περισσότερο συζήτηση. Να σας πω και τελειώνοντας από αυτό. Τελικά, στην ιστορία, σε μια πολύ εμπνευσμένη του Flower, πώς λεγόταν εκείνος που έγραψε που για τα lifestyle φάρμακα κτλ., ότι που αποδεικνύει ένα φοβερό paper, μάλιστα υπάρχει και paper, θα το βάλουμε και στο σχολείο για να το διαβάσετε, ότι όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι γιατροί, ποτέ δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν στον κόσμο αυτό που ήθελαν. Ο κόσμος επέβαλε. Απόδειξη αυτού είναι ότι το Botox, έτσι, στα τσάγια μοιράζεται στην Αμερική και είναι παράνομο. Αλλά οι μεγαλύτερες περιλύσεις είναι στα τσάγια των κυριών που σπάνε την αμπούλα και η μία κάνει την άλλη στην άλλη μπότοξ. Είναι παράνομο, δεν βρίσκεται, το παίρνουν μέσα από διάφορα τέτοια κτλ. Και όμως αυτή είναι η μεγαλύτερη του αγορά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί εμείς δεν είμαστε κοινωνικοί μηχανικοί. Αυτή η έκφραση του Flowers λέει civil engineer. Δεν είμαστε κοινωνικοί μηχανικοί να μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και όσο να λέμε ότι είναι επικίνδυνο
το να κάνει ένας άνδρας μεγέθυνση του ΠΕΟΥΣ, γιατί δεν υπάρχει μια established τεχνική. Βλέπετε στην Αμερική, στον Αμερικάνικο στρατό, η πρώτη επέμβαση πλαστική είναι στους, να σηκώσουν και να φουσκώσουν τους γλουτούς και τους γοφούς τους. Άνδρες. Άνδρες. Και ο κύριος Μητρόπουλος, είπα και εγώ, δεν θα μιλήσω ο Διονύσης αυτό τώρα, εκεί που το πήγα. Όχι στο μικρόφωνο, κύριε Μητρόπουλε, έρχεται. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι τον προβληματισμό μου, ο οποίος γίνεται όσο περνάει ο καιρός, γίνεται ακόμα και μεγαλύτερος όσον αφορά την ποιότητα των κλινικών μελετών. Ή μάλλον πριν φτάσω σε αυτό το πράγμα, να βάλω τον προβληματισμό μου για το ποιος κάνει τις κλινικές μελέτες. Όλο και πιο πολύ προβληματίζομαι ότι δεν πρέπει να είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες εκείνες οι οποίες πρέπει να κάνουν τις μελέτες. Το σχεδιασμό δεν πρέπει να τον έχει το medical των φαρμακευτικών εταιριών. Την καθοριστική ανάγκη για, για την ανάγκη μιας μελέτης, αλλά και ακολούθως για το σχεδιασμό της, πρέπει να τον έχει η επιστημονική κοινότητα. Το δεύτερο πράγμα που είναι ο προβληματισμός μου, και αυτό ίσως να μπορέσω να το κάνω πράξη, έχω κάνει χρυσό το Γεράσιμο να το κάνουμε παρέα αυτό το πράγμα, είναι λέμε για guidelines, λέμε για ομάδες ομοφωνίας. Είμαι και εγώ ένα μέλος της ομάδας που ήταν τώρα. Και πού στηριζόμαστε, παρουσιάσατε ευθύς εξ αρχής τη μεθοδολογία. Είναι η μόνη η οποία υπάρχει. Συμφωνώ. Το δέχομαι. Είναι η πιο επικρατούσα τα τελευταία 30 χρόνια. Η οποία βασίζεται σε τι πράγμα, που βασίζονται και τα guidelines. Έτσι, ότι το υπέρτατο είναι η τυχιοποιημένη, προοπτική, διπλή, τυφλή μελέτη. Κάνουμε πολλά τα αίτη σου αφέντη μου σε αυτό το πράγμα. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι όταν θα βάλουμε τα κριτήρια για να δούμε την ποιότητα αυτών των μελετών, φοβάμαι πολύ μήπως βρεθούμε προεκπλήξεων δραματικών. Και να πω μια λεξούλα για αυτό το πράγμα, για τα περίφημα κριτήρια consort που είναι για τα... Έχουν φάει και αυτά την κριτική τους, όπως τρώνε την κριτική και πρέπει να τρώνε την κριτική τα οποιαδήποτε κριτήρια. Απλά και μόνο να θυμίσω ότι η ύπαρξη τυχιοποιημένης μελέτης, προοπτικής, διπλής, τυφλής, δεν είναι απριόρι τελικά και το υπέρτατο στο οποίο μπορούμε να βασίσουμε την άποψή μας. Ευχαριστώ. Διονύσης Μητρόπουλος, 10 χρόνια στο Guidelines Office του EAU. Βάλιστα. Λοιπόν, Γεράσιμε... Αλλά δεν άκουσα τι είναι καλύτερο, Διονύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιο θα είναι το κάλλιστο. Δέχομαι αυτό που λες, ότι δεν είναι η προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη, δεν είναι απριόρι. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι το καλύτερο. Είναι καλύτερο. Είναι το καλύτερο το οποίο υπάρχει. Το θέμα είναι ποιος θα κρίνει και με τι κριτήρια, εάν είναι καλή αυτή η μελέτη. Βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Αν δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία και παρουσιάσουμε τα κριτήρια της ομάδας Consort, είναι τα οποία υπόψη αυτή τη στιγμή μια σειρά από πολύ μεγάλα περιοδικά του κόσμου δεν δέχονται να δημοσιεύσουν κλινικές μελέτες εάν δεν πληρούν τα κριτήρια Consort. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αν φτάσουμε να κάνουμε αυτή την κριτική, αυτή που σε έχω κάνει χρυσό, να ξεκινήσουμε από την ιστορία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Φοβάμαι, δεν το έχω κάνει, δεν έχω καθίσει με μολύβι και χαρτί κάτω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα level of evidence σε αυτή την ιστορία μπορεί να τα βλέπει κανείς να κατρακυλάνε με έναν απίστευτο τρόπο, εάν θα απορρίψει ποιοτικά τις μελέτες τις οποίες έχουν σταθεί εκεί επάνω. Αμφισβήτηση βάζω, ερωτηματικά, προβληματισμό. Δεν λέω τίποτα θέσφατο, έτσι, τίποτα δογματικό. Αλλά επειδή υπάρχει πολύ νέος κόσμος, να πούμε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός ερευνητή είναι να αμφισβητεί. Αυτό και είναι το μόνο που οδηγεί στη νέα γνώση. Αλλά να το διαφοροποιήσω από την αμφισβήτηση που ακούγεται σε συζητήσεις που κάνουμε συχνά. Να γυρίσουμε πίσω και να πούμε, είδες και ο Μητρόπουλος είπε ότι όλα αυτά είναι άχρηστα, όλα αυτά είναι στημένα, είπε ο Γυριφτόπουλος. Έλα ντε και κάνω εγώ του κεφαλιού μου που δικαιούμαι να κάνω, γιατί είμαι γιατράρα μεγάλη και τα ξέρω όλα και έχω άποψη και σε μένα οι ασθενείς μου πάνε άριστα. Και κάνεις όλους αυτούς που έρχονται στους άλλους, πάνε σε όλους τους άλλους γιατρούς, γιατί όλοι οι δυσαρεστημένοι δεν σου ξανάρθουν εσένα. Προσοχή σε αυτό.
Ανδρέας Καλαρίκος στο λόγο. Δημήτρη, παρόλα αυτά όμως, κινδυνεύουμε... Άλλος κύριος guideline office, έτσι. Γίνουμε... Άλλος, λυθίαση. Κινδυνεύουμε να γίνουμε σαν αυτό που εντός εισαγωγικών κοροϊδεύουμε τους ογκολόγους, δηλαδή full φάρμακα για να αυξήσω την επιβίωση του αρρώστου μου κατά 2 μήνες. Δηλαδή, ο άρρωστος που βλέπω εγώ στο ιατρείο μου δεν ενδιαφέρεται αν το Qmax του έγινε 2 ml ανά δευτερόλεπτο καλύτερο και προσωπικά, κύριε Αθανασόπουλε, δεν το καταλαβαίνει ούτε αν είναι 5:7 ή 11:13. Αυτό είναι η προσωπική μου εμπειρία, δεν είναι guideline, για να είμαι ειλικρινής. Έχω την αίσθηση, να συμφωνήσω με τον Κώστα τον Γευτόπουλο, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό που λέμε για όλους μας, γιατί τα καινούργια PDFI δεν μου λένε κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή, για να, μπορεί να μην μου λένε κάτι χειρότερο. Σαν ουρολογική οικογένεια, και ρωτάω να μου απαντήσει ο κύριος Αλεβιζάτος, θα έπρεπε να συζητάμε όχι με τα κριτήρια Q-Maximum IPSS, πιο πολύ με το quality of life βελτιώθηκες, Χριστιανέ μου. Και μήπως πρέπει να πάμε πιο γρήγορα τους αρρώστους μας προς το χειρουργείο, γιατί είμαστε χειρουργοί, όχι επειδή θέλουμε να είμαστε χειρουργοί. Η ερώτηση που πρέπει να πάμε είναι εκεί και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βγαίνει καινούριο φάρμακο, λέει ο κ. Γευτόπουλος, πήρε από το FDA, Κώστα, διόρθωσέ με αν έχω λάθος, και που πήρε έγκριση από το FDA, πήρε με ορισμένα κριτήρια, τα οποία τελικά τι ήτανε, 2 ml το δευτερόλεπτο. Και ρωτάω τον Κώστα τον Χατζημουραντίδη, ποιοι είναι οι προβληματισμοί, δεν την έχω διαβάσει τη μελέτη, πραγματικά δεν την ξέρω, και θα τη διαβάσω. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί των συγγραφέων πάνω στο άρθρο. Θέλω από τον κύριο Αλεβιζάτο ένα σχόλιο και μετά από τα παιδιά. Νομίζω τώρα ότι ανοίγουμε ένα άλλο θέμα. Το έχουμε συζητήσει, το είχαμε συζητήσει και εδώ, δεν θυμάμαι, πέρσι ή πρόπερσι. Εγώ νομίζω ότι παρόλο που το συζητάμε, συγγνώμη, αλλά ένα λίγο debate του χρόνου για πότε χειρουργούμε έναν ασθενή όταν φτάσει στον καθετήρα ή νωρίτερα, τα υπέρ και τα κατά, δεν θα στεκότανε ωραία γεράσιμε. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια τέτοια μελέτη. Ήταν μια σκέψη που την είχαμε το 2006 σε ένα mini review στο European Urology, την είχαμε εκθέσει και μας την δημοσιεύσανε. Αλλά μετά όταν προσεγγίσαμε 2 μεγάλες εταιρείες για να μας χρηματοδοτήσουν μια τέτοια μελέτη, ποτέ δεν καταλήξαμε πουθενά. Η απάντηση, Ανδρέα μου, αυτό το δίλημα του κατά πόσον θα επιμένω να δίνω φάρμακα με τα οποία αυξάνω το Qmax κατά 2 ml ανά σεκόντ και το IPSS 2 με 3 μονάδες, ή αν θα πάω νωρίτερα στο χειρουργείο, δεν έχω μία σαμπάπας απάντηση να σου δώσω. Νομίζω ότι κατά περίπτωση ο κάθε γιατρός που έχει μπροστά του τον άρρωστό του, τον οποίο τον παρακολουθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να έχει την οριμότητα να καταλάβει ποια είναι η στιγμή που πλησιάζει πλέον το χειρουργείο. Είμαι εναντίον της θέσης ότι ευθύς εξ αρχής όλοι οι άρρωστοι που έρχονται θα πρέπει να πάνε στο χειρουργείο, και είμαι και εναντίον της θέσης ότι θα κρατάω τους ασθενείς μου επί 10 χρόνια, κάτι το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα, και θα τους δίνω φάρμακα ξανά και ξανά και ξανά, όταν βλέπω ότι κάποια στιγμή θα έρθει το χειρουργείο. Το ποια είναι η χρυσή τομή και πού είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην απόφαση, νομίζω εξαρτάται από την οριμότητα του κάθε ουρολόγου. Και τελειώνω με έναν τρόπο που χειριζόμουν τους ασθενείς μου εντελώς πονηρά, όχι για να κάνω το καλό, αλλά για να μάθω. Για να μάθω πώς πάνε οι ασθενείς. Και μου βγήκε τόσο καλά που το εξακολουθώ να το κάνω. Πάντοτε ψυχολογούσα και τους ρωτούσα ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Δεν θα δώσω ποτέ σε έναν ασθενή που μου έρχεται και λέει είναι καλά η στήση μου, αλλά έχω πρόβλημα με ερυθροπορτροφία, PDFI. Προφανώς όχι. Αλλά σε αυτούς που ερχόταν και είχαν και τα 2 προβλήματα, ωραία, λέω. Λοιπόν, ένα-ένα. Ποιο προηγείται, ποιο είναι για σένα πιο σημαντικό. Η στήση ή η ούρηση αυτή τη στιγμή. Να αρχίσουμε από το πρώτο και πάμε στο δεύτερο. Γιατί δεν ήθελα να γράψω, αν θέλετε, και 2 φάρμακα μαζί. Και για λόγους ασφάλειας, για να έχουν καλύτερο tolerance, έτσι. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, άμα μου έλεγαν η ούρηση, πήγαινα με φάρμακα για λάτς, άμα μου έλεγαν η στήση, πήγαινα με PDE5. Και μετά από εκεί και πέρα, στο πρώτο follow-up, τους ρωτούσα πώς πήγαμε τα μεν και τα δε και ανάλογα. Και
υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι σου λένε έχει βολευτεί και τ' άλλο. Οπότε χρειάζεται να συμπληρώσεις. Αλλιώς συμπληρώνεις. Αυτό είναι το θέμα και είναι απλώς μια κοινή λογική και αυτό πιστεύω ότι θα δείξει και η πορεία. Πιστεύω ότι θα δείξει και η πορεία. Και δεν υπάρχει δίλημα συνταγογραφικό, εγώ θεωρώ, ούτως ή άλλως. Για να το βάλουμε λίγο πρακτικά. Δεν υπάρχει κανένα δίλημα συνταγογραφικό. Γιατί αυτός που θα σου έρθει και το ξέρουμε πολύ καλά για τη στήση, θα σου έρθει για φάρμακο της στήσης. Έτσι. Και να σας πω, πέστε μου εσείς πόσοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που θα έρθουν για τη στήση, ας πούμε, και πρόβλημα ούρησης, και μετά θα του πείτε καλά, ας το ορθώσουμε την ούρηση και τη στήση, τη βλέπουμε την άλλη φορά, και ας πούμε, γιατρέ, τρελώσεις, εγώ τώρα ήρθα για τη στήση. Έτσι δεν είναι. Άρα ο ασθενής ο ίδιος σε κατευθύνει. Καλό μεσημέρι. Το απόγευμα συνάντηση στις 6.